Να ο τόπος, όπου γελαστό παιδί με τραβούσε ο πόθος για παιχνίδια. Εδώ έκλεβε ο γλυκός ζέφυρος τις ευωδιές από τις νερατσιές και από τις λεμονιές τις ανθισμένες. Εδώ νιώθεις το ίδιο μυρωμένο αγέρι που την πικραμένη καρδιά χαροποιεί στο στήθος. Ίδια και η πρασινάδα φαίνεται στο μάτι ζωηρή, τρεμουλιαστή και ασταυτερή. Του χάθηκε στον χρόνο όμορφο άνθη. Πόσο αλλιώτικος από εκείνο τον παλιό καιρό ξαναγυρνώ στο χώμα ετούτο, το Απρίλιο σπαρμένο. Και ποια αιτία φέρνει τέτοια αλλαγή? Το ξέρω και με κλάματα το ξαναλέω. Τα χρόνια πλήθυναν και σκότωσαν την αθωότητα. Δεν ακούεται ούτε ένα κύμα, δεν ακούεται ούτε ένα κύμα. Εις την έρεμη ακρογιαλιά, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται. Με στη γη στην αγκαλιά, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, λες και η θάλασσα κοιμάται, με στη γη στην αγκαλιά. Ζάκυνθος 1797. Η Βενετοκρατία που κράτησε πάνω από τρεις αιώνες τελειώνει. Τα Στάινσα περνούν στην κατοχή του Ναπολέοντα. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης συγκινούν τον αστικό πληθυσμό και τα άλλα λαϊκά στρώματα των νησιών του Ιωνίου. Στη Ζάκυνθο, στην Πλατεία Ελευθερίας, καίνε το Λίμπρο Ντόρο, τη χρυσή βίβλο με τα ονόματα των ντόπιων αρχόντων. Ένα χρόνο μετά, ο ενωμένος ρωσοτουρκικός στόλος διώχνει τους Γάλλους. Το 1807, τα Εφτάνησα θα ξαναπεράσουν στα χέρια του Ναπολέοντα. Και το 1815 θα γίνουν προτεκτοράτο των Άγγλων. Επίσημη γλώσσα της εποχής, τα Ιταλικά. Το νησί έβγαλε ονομαστούς ζωγράφους και ποιητές, μουσουργούς και πεζογράφους, ξυλογλύπτες και τεχνίτες του ασημιού και του χρυσαφιού. Τον Απρίλιο του 1898 γεννιέται ο Σολωμός. Στη ληξιαρχική πράξη της βάπτισής του αναφέρεται 1798 Ιουνίου 8 εβαπτίστη πεδίων αρσενικών φυσικών του ευγενούς κυρίου Κόντε Νικολάου Σολωμού, το ονομάστη παρά του αναδόχου αυτού εκλαμπρωτά του κυρίου Αντωνίου Καπνίση Διονύσιος. Μητέρα του Διονύσιου ήταν η 14χρονη Αγγελική Μίκλη, υπηρέτρια του αρχοντικού των Σολωμών. Αδέρφια από την όμιμη γυναίκα του Κόντε, τη Μαριέτα Κάκνη, ο Διονύσιος είχε δύο, τον Ροβέρτο και την Έλενα, πολύ μεγαλύτερους του σε ηλικία. Η οικογένεια των Σολωμών είχε έρθει στη Ζάκυνθο μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους. Αφού τους αναγνωρίστηκε ο τίτλος Ευγενίας, γράφτηκαν το 1785 και στη χρυσή βίβλο των Ζακυνθινών Αρχόντων. Ο πατέρας του ποιητή είχε μεγάλη περιουσία στην πόλη και στην Ήπεθρο, γιατί ασχολούνταν ταυτόχρονα και με το εμπόριο του καπνού. Γι' αυτό του είχαν κολλήσει και το παρατσούκλι Ταμπακέρης.
στη συνοικία της παλιάς Βρύσης, στην ανηφοριά προς του κάστρου, ο Σολωμός ζει τα πρώτα του χρόνια. Το 1802 γεννιέται το δεύτερο παιδί της Αγγελικής, ο Δημήτριος, ενώ την ίδια χρονιά πεθαίνει η γυναίκα του Κόντε. Ο Ταμπακέρης παίρνει την Αγγελική και τα δυο του φυσικά παιδιά στο αρχοντικό του πλατήφορου, δίπλα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Εκεί κάθε μέρα ο Διονύσιος αντικρίζει την Καθολική Μητρόπολη, την Εκκλησία του Παντοκράτορα, την Ποτέρα του Κομούτου και το πεζοδρόμιο των Αρχοντόσπιτων με τις κολονάδες. Ο Διονύσιος είναι 9 χρονών. Από γνωστούς Ελληνοδιδασκάλους του νησιού μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα, ενώ από τον Ιταλό Αβά Σάντο Ρώση τα Ιταλικά. Ο Ρώση, παλιός Γιακοβίνος, έχει καταφύγει στα Εφτάνησα, όπου όπως και άλλοι δημοκρατικοί αβάδες ζει διδάσκοντας σε παιδιά ευγενών. Φεβρουάριος 1807. Ο πατέρας του Σολωμού πεθαίνει σε ηλικία 70 χρονών. Την παραμονή του θανάτου του νομιμοποιεί το δεσμό του με την Αγγελική Νίκλη. Λίγους μήνες αργότερα η Αγγελική θα παντρευτεί με τον αργυραμιβό Μανώλη Λιονταράκη. Το 1808 ο Σάντο Ρώση αποφασίζει να γυρίσει στην πατρίδα του. Οι επίτροποι που θέλουν να απομακρύνουν τα δύο παιδιά από τη μάνα τους εκμεταλλεύονται την ευκαιρία. Στέλνουν το Διονύσιο με το Ρώση στην Ιταλία εσόκλειστο στο κολέγιο της Αγίας Εκατερίνης στη Βενετία. Μη με ξεχάσεις, μάτια μου. Να γράφεις τη μανούλα σου, νιόνιο μου. Να τσιγράφεις τη κακορίζικης. Να τσιγράφεις. Δεν ξέρω γράμματα, μα θα βάνω τον παπά τσιακάθιστος να μου τα διαβάζει. Να μου γράφεις κι εσύ, μάνα. Τι λες, αγόρι μου. Στο νιόνιο μου δεν θα γράφω. Σιώρα Αγγέλικα. Σιώρα Αγγέλικα, πρέπει να πηγαίνουμε. Ο Κόντε Μεσαλάστιος, ο Ρομπέρτος, μας φερμένουν στο σπίτι του Κόντε. Θα ρω πως είναι και ο Σόρ Γαΐτας. Θα μας συνοδέψουν κάτω στο μόλο. Τα πράγματα ήδη έχουν φορτωθεί. Θα έρθει και ο κύρις μου να σας κατεβοδώσει. Διονύζιο, χαίρετα τη μητέρα σου. Η βάρκα που θα μας πάει στο πλοίο περιμένει. Αντίο, Σιώρα Αγγέλικα. Εμείς τα πάμε. Μη στεναχωριέστε. Θα τον προσέχω σαν παιδί μου. Γκράτσια τον Σάντο. Με το καλό να πατήσεις και εσύ το χώμα της πατρίδας σου. Γκράτσια, Σιώρα Αγγέλικα. Αντίο. Πάμε, Διονυζίου. Στο καλό. Για το 10χρονο αγόρι και την Αγγελική φτάνει η στιγμή του χωρισμού που θα κρατήσει 10 χρόνια. Ο Σολωμός θα μείνει στη Βενετία πολύ λίγο. Δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο αυστηρό κλίμα του κολεγίου της Αγίας Εκατερίνης. Οι δασκαλοί του κάνουν παράπονα και ο Σάντο Ρώση αποφασίζει να πάρει τον προστατευόμενό του μαζί του στην Κρεμόνα. Στο αυτοκρατορικό κολέγιο της πόλης, ο Διονύσιος θα παρακολουθήσει μαθήματα Ιταλικής και Λατινικής φιλολογίας. Το πολιτικό κλίμα της μικρής πόλης με τα 27 μοναστήρια και τις 65 εκκλησίες, αλλά και το 90% των αναλφάβητων, και τη γενική κοινωνική καθυστέρηση είναι φιλελεύθερο. Ο Σολωμός τελειώνει το γυμνάσιο το 1813 και γράφεται στο Λύκειο. Φίλοι του εκείνης της εποχής είναι ο Τζιοβάνι Κιώση και Τζιάν Λουίτζι Ραντέλη. Από τους καθηγητές του ξεχωρίζουν ο Τζιοβάνι Πίνι, ο Κόσμος Σκότι και ο ελληνιστής Μπερνάρντο Μπελίνι. Ο τελευταίος μάλιστα μας άφησε γραπτή μαρτυρία ότι έμαθε από το νερό κόμητα Σολωμό να διαβάζει τα αρχαία ελληνικά με νεοελληνική προφορά. Ο Σάντο Ρώση διδάσκει την ίδια εποχή σε σεμινάρια, αλλά δεν είναι καθηγητής του Σολωμού. Συνεχίζει ωστόσο να τον προστατεύει και να τον παίρνει μαζί του, όπως ήταν συνήθεια, στα διάφορα φιλολογικά σαλόνια της Κρεμόνας. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που ο γιος του Ταμπακέρι, το Ζακυνθινό Αρχοντόπουλο με την Ποπολάρα μάνα, ήρθε στην Ιταλία. Ο αυρενός ποιητής έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Επηρεασμένος από τη θρησκευτική ποιήση του Μαντσόνι, γράφει τις πρώτες του οδές και σονέτα. Ένας καθηγητής του το συγκρίνει με ένα μεγάλο νεοκλασικό ποιητή της εποχής.
Τις 30 Σεπτεμβρίου 1815 παίρνει το πολιτήριό του από το Λύκειο της Κρεμόνας. Είναι η περίοδος που γράφει τα ποίηματα «Οδοί για πρώτη λειτουργία», «Καταστροφή της Ιερουσαλήμ», σε ένα τεχνίτη εκκλησιαστικών οργάνων. Εκείνα τα χρόνια ο Γκρενιέ έχει τελειοποιήσει το αρμόνιο. Ο ποιητής φαντάζεται τη Μούσα Ουρανία να βοηθάει ένα κατασκευαστή οργάνων της Δυτικής Εκκλησίας. Πλέσω, τα ηράτσι μένσι, ο μελά τρόνο ουσία, ατραβέρσον τελ πούρο άμπιο κομβέσο. Περετζάμπαν τη λούτσε δαρμονία, είδε, προτού το έργο αρχίσεις, αλνότο δηλαδή, η ουρανία, κατευθύνα έχεις την αγκάλη σοπλωμένη, και ουδία, και από τ' άπειρο φως, όπου τρονεύει θεία, ενώντας τον καθάριο ουράνιο θόλο βγαίνει. Συνερίσαν με λάμψη τ' άστρα και αρμονία, τη γνώριμη θεά θωρώντας να προβαίνει, Ίνδια τη θιότερη αυτή γορικώντας συμφωνία, στον παλάστη δίκη δεχόντουν την πολέμα της Σκόλπιο. Και προς εσένα κατεβαίνοντας γενναία, στην ψυχή σου με αμβρόσιο φίλημα εντυπώνει, πενάστρουν την αιώνια αρχέτυπη ιδέα. Εασέντε, κάνεις το όργανο σύ, και τέτοια η φωνή του θεϊκήν αρμονία προς τον ψάλτη ψώνει, και ονειάς το ασκόλτα, το καθάστρο γρικά, ελαρμονία, και πάβει τη δική του. Σοσπέντε. Ο Σάντο Ρώση γράφει στους επιτρόπους του Σολομού, ζητώντας την έγκρισή τους να τον γράψει στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Την ίδια χρονιά ο Ναπολέον νικέται στο Βατερλό. Γεννιέται η Ιερή Συμμαχία. Στη συνθήκη της Βιέννης, ο Καποδίστριας συμβάλλει στη μετατροπή των Ιωνίων νήσων σε προτεκτοράτο των Άγγλων. Για το πολιτικό και λογοτεχνικό κλίμα της εποχής μιλάει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάντοβας, νεοελληνιστής Μάσιμο Πέρι. Την εποχή που ο Σολομός έζησε στην Ιταλία, την δεκαετία δηλαδή της γαλλικής κατάκτησης και της αυστριακής παλινόρθωσης, έχουμε μια έντονη δραστηριότητα των Ιταλών φιλελεύθερων. Μπροστά στο διπλωματικό κινησμό του Ναπολέοντα αναπτύσσεται τώρα η ιδέα ότι η εθνική ανεξαρτησία δεν μπορεί να γίνει κάτω από την κυδαιμονία των Γάλλων. Και το κέντρο αυτής της φιλελεύθερης παιδείας είναι το Μιλάνο, που είναι η πρωτεύουσα της Ρεπούμπλικα Σισαλπίνα, που μετά θα γίνει Ιταλική Δημοκρατία και που μετά θα γίνει Ιταλικό Βασίλειο με βασιλέα τον Ναπολέοντα. Στο Μιλάνο και στη Λομβαρδία υπάρχει ένα ζωηρό ρεύμα διαφωτισμού. Εδώ έχουμε στενές σχέσεις με την γαλλική παιδεία. Επίσης φτάνουν οι φιλελεύθεροι από όλη σχεδόν την Ιταλία και η μετριοπάθεια, τουλάχιστον στην αρχή της αυστριακής κυβέρνησης, επιτρέπει την διαμόρφωση ενός κύκλου διανοουμένων, εκείνων που θα ιδρύσουν το 1818, τη χρονιά δηλαδή που ο Σολομός έφευγε από την Ιταλία,
θα ιδρύσουν ένα πολύ σημαντικό προοδευτικό περιοδικό, il Conciliatore. Το πρότυπο αυτών των διανομένων είναι ουσιαστικά το πρότυπο της πολιτικής, της στρατευμένης λογοτεχνίας του Φόσκολου, κατά την οποία ο λογοτέχνης, ο ποιητής, γίνεται και δημοσιογράφος και καθηγητής και ιστορικός, κατά την οποία η λογοτεχνία είναι η προϋπόθεση, είναι το θεμέλιο της πολιτικής αναγέννησης. Δεν μπορούμε βέβαια να αμφισβητήσουμε ότι αυτές οι φιλελεύθερες ιδέες επηρέασαν τον Σολομό τότε που σπούδαζε στην Κρεμόνα και στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, που ήταν ένα από τα πιο σημαντικά φιλελεύθερα κέντρα της Ιταλίας. Όμως είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε πιο συγκεκριμένες επιδράσεις πάνω στο Σολομό. Ένα χαρακτηριστικό, ένα γνώρισμα γενικό του ιταλικού φιλελευθερισμού αυτή την εποχή είναι κατά κάποιον τρόπο η μετριοπάθεια του. Σε αυτή την εποχή νεοκλασικισμός και φιλελευθερισμός είναι πράγματα στενά συνδεδεμένα. Είναι μέσα στο νεοκλασικιστικό ρεύμα που βρίσκουμε την πρώτη εμφάνιση του ρομαντικού και του φιλελεύθερου πνεύματος της εποχής. Φτάνει να υπενθυμίσουμε τον Φόσκολο, τον Τζορντάνι, ακόμα και τον ίδιο τον Μόντι. Και το ιταλικό γλωσσικό ζήτημα επηρέασε οπωσδήποτε τον Σολομό. Σε αυτή την περίοδο το πρόβλημα αυτό ξαναπαρουσιάζεται στην Ιταλία και ξαναπαρουσιάζεται ιδιαίτερα στο νέο κλασικιστικό χώρο με τον Μόντι. Ένα βασικό χαρακτήρα που έχει παραδοσιακά αυτό το πρόβλημα στην Ιταλία και ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή είναι ότι έχει ένα καθαρά λογοτεχνικό και ποιητικό χαρακτήρα. Όλοι μιλάνε για την γλώσσα, αλλά ουσιαστικά εννοούν την ποιητική γλώσσα, το ύφος. Λείπει μια αντιμετώπιση του προβλήματος σαν πρόβλημα κοινωνικό, της γλώσσας σαν κοινωνικός θεσμός, όπως θα συμβεί σε λίγα χρόνια με τον Μανζόνι. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι μια τέτοια αντιμετώπιση λείπει στον Σολομό. Όμως δεν είναι τυχαίο ίσως ότι ο συνομιλητής, θέλω να πω ο αντίπαλος του σοφολογιώτα του στον διάλογο, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε προοδευτικός, είναι ο ποιητής. Όσο για τις λογοτεχνικές επιδράσεις, τις ιταλικές, πάνω στο Σολομό, είναι βέβαια τεράστιες, είναι πολύ εκτεταμένες. Φτάνει να ρίξει κανείς μια ματιά στη μεγάλη έκπτωση, την πανομοιότυπη, που έκανε ο Λίνος Πολίτης. Εκείνο όμως που θα ήθελα να υπογραμμίσω, εκείνο που κάνει εντύπωση, που μου κάνει τουλάχιστον εντύπωση, είναι
δεν είναι τόσο λεγόμενες επιδράσεις. Είναι κάτι ομοιότητες που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε με τον θετικιστικό όρο της επίδρασης. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη τον Φόσκολο. Και εδώ, όπως συμβαίνει στο Σολωμό, έχουμε ένα σωρό διορθώσεις, ξαναγραψίματα, φεϊβολά, σταράγματα που δεν μπορούν να βρουν μια τελειωτική λύση, μια τελειωτική μορφή. Ίσως εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιδράσεις. Ίσως εδώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παράλληλα. Έτσι όπως χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο ο Σεφέρης. Παράλληλα με την έννοια που ο όρος έχει στη γεωγραφία. Όταν μιλάμε για τόπους που έχουν το ίδιο κλίμα και δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο της γης. Εκείνη τη χρονιά ο χειμώνας στη Βόρεια Ιταλία ήρθε νωρίς. Όμως μαζί του ήρθαν και σημαντικές ειδήσεις. Λοιπόν, Διονύζιο, υπάρχουν νέα. Η Επιτροπή σου συμφωνούν με τα σχέδιά μας. Έφτασε χθες απάντηση του Κόντε Μεσαλά. Βρίσκει πως η λύση της Παβίας είναι η καλύτερη, αφού θα είσαι και πάλι κοντά στην Κρεμόνα. Εγκρίνει να γραφτεί στη νομική για 3 χρόνια και θα κανονίσει έγκαιρα και το οικονομικό. Σου στέλνει χαιρετισμούς και από τον αδελφό σου τον μικρό, τον Δημήτρη. Ο επίτροπός μου, ο αξιοσέβαστος ο Νικολάκης Μεσαλάς. Και 100 χρόνια να έμενα στην Ιταλία, τον Σάντο, αυτός θα ήταν ευχαριστημένος. Όσο περνάει ο καιρός, κανείς δεν μου το βγάζει από το μυαλό πως έχουν σχέδιο οι επίτροποι μου να με χωρίσουν από τη μάνα μου. Ξέρεις, Διονύζιο, πως χρέος κάθε επιτρόπου είναι να φροντίζει για τις σπουδές του προστατευόμενου του. Και ιδιαίτερα αν πρόκειται για παιδί πλούσιων γονιών. Μη μιλάς άδικα για το θείο σου, το Σιόρ Νικολάκη. Ακουμένε μου, δάσκαλε. Η βουλή του Θεού το φρενάχω για δεύτερο πατέρα μου εσένα. Κι έτσι τη συμφορά της Ορφάνιας η τύχη τη διόρθωσε με εισάξιο καλό. Όμως για τον επίτροπό μου, με όλο το σεβασμό που του έχω, οι ίδιες του οι ενέργειες μου γεννούν αυτές τις σκέψεις. Καθώς μου μιλούσες, μέσα μου γεννήθηκε και πάλι η ελπίδα πως ίσως είχε φτάσει γράμμα από τη μητέρα μου. Φτωχή μάνα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως δεν ζει. Μετά βλέπω ολοκάθαρα την αλήθεια. Τις έχουν κρύψει τα γράμματά μου. Όσο για τα δικά της, αν δοκίμασε να μου γράψει, θα είναι συνεννοημένη να τα σταματούν στο ταχυδρομείο. Πρέπει να ξαναδοκιμάσω να τη στείλω γράμμα με κάποιον δικό μου άνθρωπο. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. Μα να σκεφτούμε με ποιον. Μπορεί και να μην είναι τίποτα από αυτά. Μπορεί να φταίει ο πόλεμος. Σε λίγες μέρες ήρθαν καλύτερα νέα. 2 γράμματα μαζί από τη μητέρα του, μέσω του Βενετσιάνου έμπορου Μπενετών, φίλου του πατριού του Σολωμού. Μέσω του ίδιου ανθρώπου, ο Διονύσιος απαντάει στη μητέρα του. Το γράμμα αυτό θα ταχυδρομηθεί σε λίγες μέρες από την Παβία. Μέσω Βενετίας θα φτάσει στη Ζάκυνθο, πάλι στον Μπενετών, που θα το δώσει στο Λιονταράκι. Και αυτός θα το μεταφράσει από τα Ιταλικά στην Αγγελική. Μάντεψε τα νέα. Έφτασε γράμμα από τον νιόνιο σου. Προς τον εντιμότατον κύριον Εμμανουήλ Λεονταράκη Ζάκη. Κρεμόνα 4 Νοεμβρίου 1815. Ακριβή μου μητέρα. Ακριβή μου μητέρα. Επιτέλους ύστερα από 4 χρόνια και περισσότερο που λαχταρούσα να λάβω γράμμα σου, μου ήρθαν 2, το ένα πίσω από το άλλο. Τάδρεξα, πίστεψέ με, με τα πιο θερμά μου δάκρυα. Γιατί έκανα να ελευθερωθώ από τις υποψίες που τόσες φορές έβαζε ο νους μου, καθώς δεν λάβαινα καθόλου γραμματά σου.
Πόσες φορές δεν σε έκλαψα για πεθαμένη. Και πόσες άλλες, για να παρηγορηθώ, δεν έβρισκα ο ίδιος κάποια δικαιολογία για να ξεγελάσω τον εαυτό μου. Έτσι είναι όταν το παιδί νιώθει βαθιά και αληθινή αγάπη για τους γονιούς του. Σε λίγες μέρες μπαίνω στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, όπου θα πρέπει να βάλω όλα μου τα δυνατά για να μπορέσω ύστερα από 3 χρόνια, με κάποια υπερηφάνεια, να σε ξανασφίξω στην αγκαλιά μου. Ο Σολωμός γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας, που λειτουργεί από το 1361. Ύστερα από την πτώση του Ναπολέοντα, η Αυστρία ξαναπαίρνει το βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Η πολιτική δραστηριότητα απαγορεύεται και οι τοπικοί μονάρχες ξαναστείνουν τις απολυταρχίες τους. Πρωτοπόροι του αγώνα ενάντια στους ξένους και το τοπικό κράτος της Ρώμης είναι οι Καρμπονάρι, η παράνομη πατριωτική οργάνωση που αριθμεί 300.000 μέλη. Στα πανεπιστήμια των πόλεων της Λομπαρδίας επικρατεί αναβρασμός. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο νεαρός Διονύσιος αντλεί από τον νεοκλασικισμό και τον ρομαντισμό, αλλά και τις φιλελεύθερες ιδέες της εποχής, πολιτικά και ηθικά διδάγματα. Αποστηθίζει στο πρωτότυπο Όμηρο και Βυργίλιο. Μελετάει με πάθος Μεταστάσιο, Αλφιέρι, Παρίνι, Μόντι, Φόσκολο και το συνομήλικό του Λεοπάρδι. Τέλος πρωτογνωρίζεται με τη γαλλική και κυρίως την αγγλική ποίηση. Είναι από τους καλύτερους ρήτορες στο Πανεπιστήμιο. Προλαθέτουν να μιλήσει στην κηδεία ενός συμφοιτητή του, του Παύλου. Νέοι συμμαθητάδες, μάθετε την επιστήμη και την αρετή δίχως να υπερηφανεύεστε. Και δεν θα υπερηφανευτείτε αν αληθινά μάθετε την επιστήμη και την αρετή. Αλλά μην παραχαμηλώσετε ποτέ την κεφαλή, γιατί θα βρεθούν πολλά άτιμα και ακρία χέρια έτοιμα να σας την πλακώσουν. Αν πάλι τολμήσουν οι άνανδροι να σας υβρίσουν για να σκεπάσουν τους πολλούς φόβους οι οποίοι φωλιάζουν μέσα στην ψυχή τους, τότε ναι, σηκώσετε την κεφαλή με όλη τη δύναμη πόχη και θα ειδείτε ότι θα πέσει ευθύς εκείνη η αφθάδεια, επειδή είναι μικρόψυχη αφθάδεια. Πρέπει άλλωστε να νιώθεις αμόλυντα τα κατάβαθα της καρδιάς σου για να τολμάς να τα δείχνεις πάντα τέτοια που είναι. Και συλλογιστείτε πως η ψευτιά σταλάζει μέσα από τα λόγια και τις πράξεις και τα βλέμματα των ανθρώπων. Σε ελάχιστη απόσταση από την Παβία είναι το Μιλάνο, το κέντρο του ιταλικού ρομαντισμού. Εκεί ένας νεαρός Έλληνας εκπλήσει τους πάντες με τα ποιητικά του σχεδιάσματα, τη ρητορική του και τη μαχητικότητά του στις συζητήσεις. Στους φιλολογικούς κύκλους του Μιλάνου εισάγει το Σολωμός συμπατριώτης του Ανδρέας Μουστοξίδης. Εκεί γνωρίζεται με πολλούς σημαντικούς λογοτέχνες και στοχαστές και με τον ίδιο το Μόντι, πατριάρχη των Ιταλικών γραμμάτων, εκπρόσωπο του κλασικισμού, μελετητή του Δάντη και του Πετράρχη και μεταφραστή της Ιλιάδας σε έμετρο στίχο. Ο νεαρός Έλληνας φοιτητής, αν και θαυμαστής του Μόντι, πιστεύει πως η ποίησή του βρίσκεται μέσα σε ένα χρυσοκέντητο ένδυμα. Ο ποιητής φοβάται την απόλυτη ερημιά που απλώνεται ανάμεσα στη γη και την κόλαση. Είναι ολοφάνερο. Κατά τη γνώμη μου, η αληθινή έννοια αυτού του στίχου είναι διαφορετική. Ο ποιητής φοβάται εξαιτίας της αβεβαιότητας για το άγνωστο προς το οποίο βαδίζει. Νεαρέ μου, δεν πρέπει κανείς να συλλογίζεται τόσο. Πρέπει να αισθάνεται. Να αισθάνεται. Πρέπει πρώτα με δύναμη να συλλάβει ο νους και έπειτα η καρδιά θερμά να αισθανθεί ό,τι ο νους εσυνέλαβε. Ο Σολωμός δεν έχει ξεχάσει ούτε στιγμή την πατρίδα του. Στα τελευταία 3 χρόνια η αλληλογραφία με τη μητέρα του έχει γίνει σχεδόν κανονική.
Το επόμενο καλοκαίρι ετοιμάζεται για την επιστροφή. Οι σπουδές του στα νομικά μένουν μισοτελειωμένες. Η ποίηση τον έχει τραβήξει οριστικά. Αφήνει πίσω του φίλους αγαπημένους, όπως τον Γιωβάνι Τόρτα από το Μιλάνο, τον Τζουζέπε Μοντάνι από την Κρεμόνα και δύο ποιητές και κριτικοί. Αλλά αποχωρίζεται και τον Σάντο Ρώση. Στην Κρεμόνα, στο σπίτι του τελευταίου, δάσκαλος και μαθητής αποχαιρετιούνται για πάντα. Α, λοιπόν, που έφτασε η στιγμή, Διονύζιο. Εσύ να γυρίσεις στην πρώτη σου πατρίδα και σε αγαπημένα πρόσωπα, κι εγώ να στερηθώ το πιο καλό μου μαθητή. Μακάρι να ένιωσες τούτα τα 10 χρόνια στην Ιταλία, ό,τι ένιωσα κι εγώ στη φιλόξενη γη του Τζάντε. Η εξορία είναι συχνά πηγή διπλής νοσταλγίας. Μια όταν σου λείπει ο τόπος που γεννήθηκες και μια όταν μετά από χρόνια σκέφτεσαι τον τόπο και τους ανθρώπους που σου βλήκανε με την ξενιτιά. Δάσκαλε μου καλέ, εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Λομπαρδία, που τη θεωρώ σαν πρώτη μου πατρίδα παρά σαν δεύτερη. Και δεν μπορώ να θεωρήσω την παραμονή μου εδώ σαν εξορία, αφού άλλοι λόγοι σωστοί με έφεραν εδώ. Και αφού από παιδική ηλικία βάρβαρος έφτασα και πια δεν είμαι. Και ακόμα παραπέρα, τη χαρά που θα νιώσω όταν θα μικρύσω το πρόσωπο της μάνας, θα τη μικρύνει η στέρηση της δικής σου της παρουσίας. Η άμαξα ήρθε. Πρέπει να πηγαίνεις. Πάρε το μικρόδεμα. Είναι τα ποίηματα που έγραφες στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου και τα πέταγες γιατί τα θεωρούσες φαντιαρίσματα. Εγώ στα φύλαξα και στα παράδεινο τώρα. Θα τα φυλάξω κι εγώ, δάσκαλε. Αδειο, Διονύζιο. Αδειο, τον Σάντο. Σολομός θα πάρει το πλοίο του γυρισμού από τη Βενετία και από εδώ επιστρέφει διανοούμενος, σχηματισμένος πια. Αναπολύει τον τωτινό ερχομό του και τη ζωή του στην Ιταλία. Εδώ, σε μια εποχή έντονων πολιτικών και πνευματικών ανακατατάξεων, γνωρίστηκε με τον κόσμο της κλασικής αρχαιότητας και με τη σύγχρονη του ευρωπαϊκή σκέψη.
στην Ιταλία, κατάλαβε την αξία της εθνικής συνείδησης. Στη Βενετία τον περιμένει ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα του αγαπημένου του φίλου Giuseppe Montani, που κάνοντας τη σύγκριση της αυστριακής κατοχής της χώρας του με την αγγλική κατοχή των Ιωνίων, θεωρεί το Σολωμό τυχερό. Η δεκαετία που θα ακολουθήσει είναι ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Σολωμού. Από το 1818 ως το 1822 γράφει στίχους, άλλοτε στα ελληνικά και συχνότερα στα ιταλικά. Στα φιλολογικά σαλόνια των φίλων του κάνει επίδειξη της ποιητικής του δεξιοτεχνίας. Μέσα σε 5-10 λεπτά γράφει ωραιότατα σονέτα. Πολλά από αυτά θα εκδοθούν το 1822 από το φίλο του Στράνη στην Κέρκυρα με τον τίτλο «Rime improvisate», αυτοσχέδιοι στίχοι. Πρόκειται για 2, 3 και 4 σονέτα στο ίδιο ή διαφορετικό θέμα αλλά με τις ίδιες ρήμες. Χαράζει η αυγή στα λευκά πέρατα του ουρανού κι όλο και προχωρεί με στα εθέρια πλάτια. Στα θεϊκά πατήματα των ανάερων ποδιών της στρώνεται ο δρόμος της αγριομυρτιές. Όλοι τη νιώθουν τώρα, ως και τα σκουλίκια, και όλοι χαίρονται τώρα, ως και τα κέρινα πρόσωπα που τα βαραίνουν πένθυμη στο χασμί. Και την ψυχή δεν μπορεί πια να την αφανίσει θλίψη. Γέλασε η φύση και να προβάλλει ζάκυνθο
από την όμορφη αγκάλι των κυμάτων. Να με στεφάνια από μυρτιές στην κόμη κατεβαίνουν εθέρια πνεύματα που ξέφυγαν από τον γεστό της Αφροδίτης. Την κάθε της γωνιά θα ριστιζώνει ομορφιά, γιατί με εκείνο το όμορφο χαμόγελο δεν πρόβαλαν εδώ μαύρες και τραχές ράχες. Ως και τα βράχια έχουν το απότομα γκρεμά τους στολισμένα με χορτάρι. Περιγραφές της εποχής τον εμφανίζουν σπάταλο, ψυχόπονο, μονήρι, με βαθιά θρησκευτικότητα και αγάπη για τα παιδιά. Συχνά αποτραβιέται στο εξοχικό του σπίτι, στο ψήλωμα. Ταυτόχρονα όμως του αρέσουν οι παρέες, οι συζητήσεις, τα κογιοναρίσματα. Το 1822 ο Σολωμός γράφει πολλά μικρά ποίηματα, τραγούδια, τετράστιχα. Μεταφράζει από τα ιταλικά Μεταστάσιο και από τα αγγλικά το τραγούδι της Δυσδαιμόνας. Αυτής της περίοδου είναι και η Οδύη στη Σελήνη, ο Θάνατος της Ορφανής, ο Θάνατος του Βοσκού, καθώς και τα δυο αδέρφια και τρελή μάνα ή το κημητήριο. Τώρα που εξάστερη νύχτα μονάχους, βασίδρα πάντεχα, και εκεί στους βράχους σχίζεται η θάλασσα σιγαλινά. Τώρα που ανοίγεται κάθε καρδία στη λύπη, ακούσετε μια ιστορία που την αισθάνονται τα σωθικά. Σε κημητήριο είναι στημένα δύο κυπαρίσια αδελφωμένα που πρασινίζουν μες τους σταυρούς. Η ανθρωπότητα τότε περνούσε τις μεγάλες στιγμές. Από τη μια η Γαλλική Επανάσταση και από την άλλη η Ελληνική. Εγύρισε 3 χρόνια πριν από την Επανάσταση από την Ιταλία, όπου είχε μείνει 10 χρόνια και η προσαρμογή του δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη. Τα Γιάννενα με το Βιλαρά είχαν ήδη πάρει το δρόμο της σύνδεσης με την ελληνική παράδοση, δηλαδή με το δημοτικισμό, με το δημοτικό τραγούδι, και αυτό το πράγμα έδωσε τη δυνατότητα στον Σολωμό, παρακολουθώντας, να προσαρμοστεί και αυτός και να προσανατολιστεί προς το δημοτικό τραγούδι, προς τη μελέτη του αυτή. Και όπως βλέπουμε, ακριβώς σε όλα αυτά τα έργα ύστερα από τον Εθνικό Ύμνο γράφει πάνω σε στίχο δημοτικό, βεβαίως με την προσωπική προσαρμογή. Όλα τα έργα, τις συνθέσεις του, τις μεγάλες, τις γράφει στον δημοτικό 15-σύλλαβο, και αυτό είναι απόρρια της Επανάστασης. Δηλαδή, χωρίς την Επανάσταση δεν θα μπορούσε ο Σολωμός να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Τώρα, επίσης, σε αυτή την γκαμπή της ιστορίας της ανθρωπότητας ήταν και ένα στοιχείο πάρα πολύ σπουδαίο, δηλαδή ότι η Γαλλική Επανάσταση έφερε μπροστά τις μάζες, δηλαδή για πρώτη φορά εκδηλώνονταν τόσο ζωντανά οι μάζες, που όλη η λογοτεχνία, η παγκόσμια πια, είχε
ξεφύγει από τον κασικισμό και έδινε αυτή τη λύση προς τον πολιτισμό, το λαϊκό. Και εδώ ο πολιτισμός, ο λαϊκός, ο οποίος ήταν ζωντανότατος και αρκετά δουλεμένος και στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα, όπως είπαμε τα Γιάννηνα, η στροφή προς το δημοτικό τραγούδι ήταν απόρρια της εμφάνισης, της αποκάλυψης του λαού. Η επανάσταση έχει αρχίσει. Ο αχός από τις μάχες φτάνει ως τα Ιόνια νησιά. Στη Ζάκυνθο, όπου στο μεταξύ έχει πεθάνει ο Μαρτελάος, οι φιλικοί αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα. Η αγγλική αρμοστία κυνηγάει τους αγωνιστές. Μερικοί από αυτούς περνάνε απέναντι για να πάρουν μέρος στον αγώνα. Οι ντόπιοι μαζεύουν υπογραφές και ζητούν από τον βασιλιά της Αγγλίας Γεώργιο μεταρρύθμιση του αντιδραστικού συντάγματος του 1817. Υπογράφει και ο Σολωμός. Ο δημοκράτης φίλος του Δερόσης διώκεται και καταφεύγει στο εξωτερικό. Παράλληλα με την αγωνία του για την πορεία της Επανάστασης, ο Σολωμός αφιερώνεται στη μελέτη της λαϊκής γλώσσας και της λαογραφίας. Διαβάζει δημοτικά τραγούδια, κρητικό θέατρο και ζακυθινούς λαϊκούς ποιητές του 18ου αιώνα. Ακόμα καταγράφει τα αυτοσχέδια ποιήματα του πλανόδιου τυφλού ποιητή Κοκονδρή ή Στραβονικολή και ενός άλλου ζητιάνου του Νοταρά. Σημαντική στάθηκε από αυτή την άποψη και μια συνάντησή του με το μετέπειτα ιστορικό της Επανάστασης Σπυρίδωνα Τρικούπη. Στα τέλη του 1822 ο Τρικούπης πήγε στη Ζάκυνθο, όπου έμεινε μερικούς μήνες περιμένοντας να συναντήσει τον φιλέλληνα Λόρδο Γκίλφορντ. Ας ακούσουμε τι γράφει σχετικά με τη γνωριμία του με τον Σολωμό ο ίδιος ο Τρικούπης σε ένα μεταγενέστερο γράμμα του στον Πολυλά. Το όνομα του Σολωμού ή το τότε εις όλων τα στόματα. Οι πάντες ομίλουν δια τοπικών του τάλαντων, το κοινόντων του χαρακτήρους του και την εκκεντρικότητά του. Έζει στην εξοχή και δεν αδέχεται κανένα. Μετέβηνε στο κτήμα του, με εδεξιώθη δε φιλοφρονέστατα, χάρισε στη συνομιλία την οποία ηχήσαμε περί των Άγγλων ποιητών, τους οποίους εθαύμαζε όσον και εγώ, και αισθάνεται ο καλύτερον εμού. Την επομένη και κατά την συνδιάλεξη μου απήντηρε μια ιταλική νοδύν του δια πρώτην λειτουργία. Νομίζω μάλιστα ότι μπορώ να σας διαβάσω ένα που αγαπώ. Η οδή για την πρώτη λειτουργία. Μου το περέσει ώρα il tripudio perpetuo è muto e più la luna e più l'aurora non fia più mai che mirino sotto i piedi immortali fiammeggiar. Vide il Signor dei secoli immobile nel trono inaccessibile il reo pensier degli angeli lo vide appena e dalle sedie etere appetissivamente in abissar. Έχω γράψει την ίδια εποχή και δύο σονέτα πάνω στο ίδιο θέμα, στα ιταλικά φυσικά, αλλά δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε? Το ποιητικό σας τάλαντον θα σας εξασφαλίσει μια θέση λαμπράνης των ιταλικών περνασών. Τα πρώτα θέσεις όμως είναι ήδη κατηλημένα. Ο φιλολογικός περνασός της νεωτέρας Ελλάδος δεν έχει ακόμη τον δάντη του. Μα
ελληνικά δεν τα ξέρω. Πώς θα μπορούσα να γράψω κάτι καλόν? Εκτός αυτού η νεοελληνική γλώσσα είναι άπλαστη ακόμη, πτωχή, ακαλλιέργητη. Η γλώσσα την οποία αναρωφήσατε με το γάλα της μητρός σας είναι η ελληνική. Δεν θα έχετε παρά να την επαναφέρετε στην μνήμη σας. Εάν συγκατατίθεστε, είμαι πρόθυμος να σας βοηθήσω κατά το δυνατόν όσον θα είμαι στην Ζάκυνθον. Δεν εννοώ βέβαια την γλώσσα την φιλολογική, η οποία είναι τόσο δύσκολος. Ούτε την μακαρονική, η οποία είναι τόσο γελία. Αλλά την μητρική σας γλώσσα, την ζωντανή. Σε αυτό το γράμμα ο Τρικούπης υπερτονίζει το ρόλο που έπαιξε στην απόφαση του Σολομού να γράψει οριστικά στα ελληνικά. Γιατί βέβαια ο Σολομός έγραφε ήδη στα ελληνικά και με αρκετές δυσκολίες μικρά ποίηματα και τραγούδια. Καλησπέρα, κόντε μου. Σ' άρεσε η καντάδα? Ναι, γράτσια. Δεν έρχεστε πάνω να πιείτε μια κούπα βερντέα? Σε ευχαριστούμε, κόντε. Αλλά έχουμε να πάμε και πουλιο πέρα. Καληνύχτα. Και εσύ όλο τέτοια τραγούδια να φτιάχνεις και εμείς ερχόμαστε να σου τα τραγουδάμε. Μπορεί να κάνω και κανένα καλύτερο. Καληνύχτα. Και ευχαριστώ. Τίποτε, κόντε μου. Καληνύχτα. Ναι, λοιπόν, τα τραγούδια σου βρίσκονται και όλα στο στόμα όλου του κόσμου. Ναι. Μόνο που αποφάσισα να μην ξαναγράψω πια τέτοια τραγούδια. Σκέφτομαι να γράψω ένα μεγάλο ύμνο που να τραγουδάει την Επανάσταση. Άνοιξη. Από τον Σολόγγι ηχούν τα κανόνια των πολιορκητών. Γυναικόπαιδα φθάνουν πρόσφυγες στη Ζάκυνθο. Τα θλιμμένα από μινάρια της φυγής και του χαμού ζητιανεύουν στους δρόμους της πόλης. Ο ποιητής υποφέρει για τα βάσανα των πολιορκημένων και τις διχόνιες των Ελλήνων. Από το λόφο του Στράνη αγναντεύει τα βουνά της Ακαρνανίας και βγάζει κραυγή. Άστα καημένο με Σολόγγι. Δεν τυχόν παράρισμα.
σε μας τα παιδιά σας δεν είδε πόσο μοιάζουν έμεσα. Όλοι εκείνοι τα φοβούνται και με πάθη μακριών εις την πόλη θα φοβούν. Ο ύμνος γράφτηκε το Μάιο του 1823 μέσα σε ένα μήνα. Πρώτα στα ιταλικά, μετά στα ελληνικά. Αστραπιαία έκανε τον γύρο της Ζακύνθου, μετά της Ελλάδας, όλης της Ευρώπης. Μελοποιήθηκε από άγνωστους Ζακυνθινούς και τραγουδιόταν συνεχώς παντού. Ο Ουγκό, ο Πούσκιν, ο Μαντσόνι, ο Γκέτε, ο Λαμαρτίνος, ο Σατοβριάνδος θα τον επενέσουν. Ο Φοριέλ θα τον συμπεριλάβει στην έκδοση των δημοτικών μας τραγουδιών. Κάνει αναφορά στα δεινά της Ελλάδας, στην απήχηση της Επανάστασης, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στην εκστρατεία του Δράμελη, στο Μεσολόγγι, στον Γρηγόριο τον Πέμπτο, στον Κανάρι, στην ανάγκη ενότητας των Ελλήνων. Τέλος, καλεί τη χριστιανική Ευρώπη σε βοήθεια. Με τον ύμνο Σολωμός ενώνεται με την Επανάσταση. Από ποιητική άποψη κάνει ένα μεγάλο βήμα θεματολογικά και γλωσσικά. Από άποψη όμως μορφής και αισθητικού αποτελέσματος, το έργο είναι ρητορικό και πλατιάζει. Είναι ωστόσο το πρώτο μεγάλο ποίημα του Σολωμού, το σκαλοπάτι που θα τον οδηγήσει πολύ ψηλότερα. Η Επανάσταση γίνεται μόνιμη πηγή έμπνευσης. 1823. Απόσπασμα εις Μάρκον Μπότσαρη. 1824. Εις θάνατον Λόρδου Μπάιρον. 1825. Η καταστροφή των ψαρών. 1826. Πρώτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα γράφει δύο σημαντικά πεζά έργα. Το διάλογο, όπου αναπτύσσει τις απόψεις του για τη γλώσσα και χτυπάει τον αρχαϊσμό και τις απόψεις του Κοραή, και τη γυναίκα της Ζάκυθος, σατυρικό έργο, όπου ανάμεσα στις άλλες επιρροές φανερώνεται και η συγγένειά του με τον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ο Σολωμός, που κατά την εκτίμηση ορισμένων μελετητών ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας, δεν πήγε ο ίδιος να πολεμήσει στο Μεσολόγγι ή σε κάποιο άλλο μέρος της μαχόμενης Ελλάδας. Το ερώτημα μοιάζει εύλογο, αλλά είναι απλοϊκό. Η συμμετοχή στους αγώνες δεν μετριέται ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Οι συνθήκες και οι ιδιοσυγκρασίες διαφέρουν. Ο Σολωμός συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση με το έργο του. Πρόκειται για μια προσφορά που ακόμα σήμερα δεν έχει εξαντληθεί και εκτιμηθεί. Όπου βυθά τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλουνάκι. Παράμερα στέκει ο άντρας και κλαίει, αργά το ντουφέκι σηκώνει και λέει: σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ? Ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας ο λαύρα, τα τέκνα τριγύρου, φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου, λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη, και βρίσκει σπυράκι και μάνα φθονή, που ευγήκε η μεγάλη του Μπάιρον ψυχή. Προβαίνει και
κράζει τα έθνη σκιασμένα. Κι ο πείνα και φρίκη δεσκούζει σκυλί. Και η μέρα προβαίνει, τα νέφια συντρίβει. Μα η νύχτα που βγαίνει κι αστέρι δε κρύβει. Ο ρομαντισμός του Σολομού έχει αρκετά χαρακτηριστικά κλασικά. Συνδυάζει από το ένα μέρος την τέχνη με τις εθνικές διεκδικήσεις, με τις εθνικές ανάγκες. Κατά ένα τρόπο μοιάζει ο ρομαντισμός του Σολομού με τον ιταλικό, τον γειτονικό ρομαντισμό. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα τον Σολομό είναι το θέμα της γλώσσας του λογοτέχνη, της γλώσσας του ελληνικού λαού. Το πρόβλημα ο ποιητής το είδε και από την ατομική σκοπιά και ως πρόβλημα εθνικό. Τις ιδέες του, τις γλωσσικές, ο ποιητής τις αναπτύσσει στο διάλογο, το γνωστό διάλογο μεταξύ του ποιητή και του σοφολογιότατου. Το πεζό αυτό κείμενο αποτελεί μια εξομολόγηση περισσότερο παρά ένα κήρυγμα. Αντιμετωπίζει ο ποιητής σε αυτό το θέμα της γλώσσας των δημοτικών τραγουδιών αλλά και το θέμα της γλώσσας της λογοτεχνικής. Ως πρότυπο για τη δημιουργία λογοτεχνικής γλώσσας παρουσιάζει, προβάλλει την κρητική λογοτεχνία του 16ου και του 17ου αιώνα. Ο διάλογος αντίκρισε το θέμα το γλωσσικό στη γενικότητά του. Ειδικότερα αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ο Σολομός σε ένα σημαντικό γράμμα που έγραψε προς το φίλο του τον Γεώργιο Τερτσέτη. Εκεί συνιστά ο Σολομός στον Τερτσέτη ότι πρέπει να παίρνει κανείς, δηλαδή ο λογοτέχνης, να παίρνει ο λογοτέχνης από τα δημοτικά τραγούδια το περιεχόμενό του περισσότερο και όχι τη μορφή του. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Παλαμάς είπε για την τάση, για την άποψη αυτή του Σολομού, ότι ο Σολομός αναγκάζει τη γλώσσα των δημοτικών τραγουδιών να φανερώσει αριστοκρατικά διανοήματα. Σήμερα ορισμένοι αιρετικοί δημοτικιστές προβάλλουν το Σολομό ως δήθεν πρόγονο των απόψεών τους. Η άποψη αυτή είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Βέβαια ο Σολομός χρησιμοποιεί μια γλώσσα αρκετά άρευστη, δέχεται παράλληλα την εισδοχή στο γραπτό λόγο πολλών λόγιων στοιχείων, αυτό το δέχεται και ο σημερινός ορθόδοξος δημοτικισμός, όμως η εποχή του δεν ήταν τέτοια ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί την εποχή εκείνη με ακρίβεια και με σαφήνεια να καθοριστούν τα γλωσσικά όρια ενός γραπτού λόγου. Μια διέλεξη και η δίκη με τον αδερφό του Δημήτρη κάνουν τον Σολομό να πάρει την οριστική απόφαση. Το Δεκέμβριο του 1828 ο ποιητής του Ύμνου αλλά και της Φαρμακομένης, του Λάμπρου και της Γαλήνης πηγαίνει να ζήσει στην Κέρκυρα. Ως το θάνατό του το 1857 θα κάνει 3 μόνο σύντομα ταξίδια στη Ζάκυνθο. Η Κέρκυρα είναι εκείνη την εποχή μεγάλο πολιτιστικό κέντρο. Εκεί ζουν ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόλογοι και φιλόσοφοι. Οι καθηγητές του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, της Ιωνίου Ακαδημίας, τον καλωσορίζουν με τιμές. Εκτός από τον Ανδρέα Μουστοξίδη, γνωστό του από την Ιταλία, αποκτά και νέους φίλους. Τον Πολυλά, τον Μάντζαρο, τον Κουαρτάνο, τον Ζαμπέλιο, το Βραήλα Αρμένη, το δικαστικό Γιώργιο Μαρκορά, το γιο του Γεράσιμο, τον Τιπάλδο, τον Ασκαράτο, τον Δαλματό το Μαζαίο και τον Ιταλό Ρεγκάλντι. Δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της διαμονής του Σολομού στην Κέρκυρα, η ανωδική πορεία της ποιητικής του δημιουργίας και η απομάκρυνση, το κλείσιμο στον εαυτό του. Ο έφορφος ψυχικός του κόσμου τραυματίζεται και από τις συχνές οικογενειακές διενέξεις.
Το 1831 συμφιλιώνεται με τον αδερφό του, αλλά και οι δυο μπλέκονται σε μια δίκη για κληρονομικά θέματα με τον ετεροφαλή αδερφό τους Ιωάννη Λιονταράκη, όπου αντίδικός τους είναι και η μητέρα τους. Η δίκη στην οποία δικαιώνεται ο Σολωμός κρατάει 5 χρόνια. Στο μεταξύ τον απασχολεί όλο και περισσότερο το θέμα της μορφής και της γλώσσας. Γράφει στο Γιώργιο Μαρκορά, διορισμένο στην Κεφαλονιά, πως αναζητεί ένα νέο είδος και δεν χάνει ευκαιρία να δείξει την περιφρόνησή του για τους λογιότατους που φαμπρικάρουν με το μυαλό τους μια γλώσσα που ο ελληνικός λαός ούτε μιλεί ούτε καταλαβαίνει. Τα πρώτα 10 χρόνια στην Κέρκυρα γράφει τα ποίηματα «Νεκρική οδή», «Εις μοναχήν», «Εις τον θάνατον κυρίας Αγγλίδας», «Τον κριτικό», «Τη φαρμακομένη στον Άδη» και «Το σατυρικό η Τρίχα». Αρχίζει το δεύτερο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Εδώ το Μεσολόγγι γίνεται σύμβολο υψηλού ηρωισμού και ηθικής νίκης ενάντια στην υλική βία. Η ελευθερία είναι συλλογική. Πρωταγωνιστής είναι το σύνολο. Οι αγωνιστές, άντρες και γυναίκες το ίδιο. Είναι οι τελευταίες μέρες της πολιορκίας πριν την έξοδο. Το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου ιδρύεται το ελληνικό κράτος. 1831 δολοφονία του Καποδίστρια. 1832 ο Όθων γίνεται σε ηλικία 17 χρονών βασιλεύς της Ελλάδος. 1833 παράδοση της Ακρόπολης από τους Τούρκους. Θάνατος του Κοραή. 1834 η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα. Παρακολουθώντας από μακριά τις εξελίξεις ο Σολωμός, θα συνεχίσει να ζει στην Κέρκυρα, που θα μείνει υπό τη λεγόμενη προστασία των Άγγλων ως το 1864. Όταν ο επίσκοπος Ζακύνθου Κατραμής τον ρωτάει γιατί δεν πηγαίνει στην αγαπημένη του Ελλάδα, εκείνος απαντάει «Φοβούμαι μη δεν την γνωρίσω». Γράφει μουσουργός Νικόλαος Μάντζαρος, ο πιο αγαπημένος ίσως φίλος του, σε μια πολυσέλιδη περιγραφή του. Σταθερό και ζωηρότατο είναι σε αυτόν το αίσθημα της φιλίας. Πολύ εύκολα γελάει και ακόμα και υπερβολικά όταν έχει το λόγο και κάποτε σε σημείο που να δοκιμάζει νευρικούς σπασμούς. Εξίσου εύκολος είναι στο να κλαίει με την παραμικρότερη συγκίνηση της ψυχής του. Δεν ανέχεται τις μικροενοχλήσεις και παρόλα αυτά εγκαρτερεί στις μεγαλύτερες συμφορές που θα μπορούσαν να τον βρούνε. Μολονότι αγαπά τον άνθρωπο και αισθάνεται ζωηρή την επιθυμία να του είναι χρήσιμος. Σήμερα σου έχω μια έκπληξη. Είσαι ο πρώτος που θα ακούσεις μερικά αποσπάσματα από ένα ποίημα που γράφω εδώ και 20 χρόνια. Είναι χωρίς ρήμες. Στην αρχή το ονόμασα το Μεσολόγγι. Μετά το Χρέος. Κάποια στιγμή του έδωσα τον τίτλο Λαφρατελάντσα για αδερφοποιητή. Τελικά όμως βρήκα ένα καλύτερο τίτλο. Η ελεύθερη πολιορκημένη. Διάβασέ το λοιπόν. Έργα και λόγια. Στοχασμοί. Στέκομαι και κοιτάζω. Λούλουδα μύρια. Πούλουδα. Που κρύβουν το χορτάρι κι άσπρα, γαλάζια, κόκκινα καλούν χρυσό μελίσι. Εκεί θε με τους αδερφούς, εδώ θε με το χάρο. Μες στα χαράματα συχνά και μες στα μεσημέρια και σαν θολώσουν τα νερά και τ' άστρα σαν πληθύνουν ξάφνω σκυρτούν οι ακρογιαλιές τα πέλαγα κι βράχη. Άρα πια σάτι, Γάλλου νους, βόλη Τουρκιάς, τόπι Άγγλου. Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρύ το καλυβάκι. Κι αλλιά, σε λίγο, ξέσκεπα τα λίγα στήθια μένουν. Αθ'
θάνατη σε που ποτέ βροντί δεν ησυχάζεις. Έστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη, κι η φύση σίδρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα. Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλίδροσιές και μόσχους, ανάκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη και παίρνουνε το μόσχο της και αφήνουν τη δροσιά της. Κι ούρα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους, τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες, γύρους τη φλόγα που άναψαν και θλιβερά τη θρέψαν μ' αγαπημένα πράγματα και με σεμνά κρεβάτια, ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ. Και εγγίζει σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα ρούχα. Γλίγορα στάχτη να φανείς, οι φούχτες να γιομίσουν. Είναι έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Εκεί θε με τους αδερφούς, εδώ θε με το χάρο. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε, κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, τόσα άρματα σε κλιούνε. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, κι ολόλευκο εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Και μες στις λίμνης στα νερά, όπου έφτασε μασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο. Το σκουλικάκι βρίσκεται σ' ώρα γλυκιά κι εκείνο, μάγεμα υφήσεις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Τρέμει ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της. Ο Μάντζαρος, που είχε σπουδάσει στην Νεάπολη της Ιταλίας, μαζί με άλλα τραγούδια σε ποίηση Σολομού, είχε κάνει και τρεις διαφορετικές μελοποίησεις του ύμνου. Πώς φάνηκε? Καλό. Συνέχισε. Πολύ καλό. Μπράβο. Άκουσε τώρα μια παραλλαγή. Thank you.
Οδύσσιο Σολομός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποιητικά αναστήματα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Από την άποψη αυτή, η αποσπασματικότητα με την οποία εμφανίζονται τα ποιητικά του συνθέματα δεν είναι παρά η έκφραση της ιδεολογίας της ρομαντικής, σύμφωνα με την οποία το απόσπασμα και όχι το ολοκληρωμένο έργο τέχνης αποτελεί την κορύφωση της δημιουργικής στιγμής του δημιουργού και του ποιητικού κάλους. Η βασική αυτή αλήθεια μπορεί να ανιχνευθεί σε ολόκληρο το έργο του Διονυσίου Σολομού. Ωστόσο, το πρόβλημα των ελεύθερων πολιορκημένων του ποίηματος εκείνου στο οποίο ο Σολομός θέλησε κατεξοχήν να εκφράσει την υψηλή του ιδέα για την ανθρώπινη ελευθερία και την επανάσταση είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια ηθελημένη αποσπασματικότητα. Έχουμε να κάνουμε με μια αγωνία 30 περίπου χρόνων μέσα στην οποία ο Σολομός εμπλέκεται προσπαθώντας να συγκεράσει τον ψυχικό, βιωματικό, εσωτερικό χρόνο που είναι ο χρόνος της ποιήσεως με τον ιστορικό, εξωτερικό χρόνο που είναι ο χρόνος της πράξης, που είναι ο χρόνος του συμβάντος, που είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο τελείται η ανθρώπινη ιστορία και πραγματώνεται η ανθρώπινη ελευθερία. Στην αγωνία του αυτή ο Σολομός, όπως άλλωστε και ολόκληρος ο ρομαντισμός, είναι μοιραίο να αποτύχει. Και είναι μοιραίο να αποτύχει γιατί, όπως σημείωνε ο μεγάλος θεωρητικός Γκέωργ Λούκατς μιλώντας για την αποτυχία της ρομαντικής σχολής της Ιένας, για τη ρομαντική ιδεολογία ο κόσμος ο εξωτερικός, ο κόσμος της ιστορίας, παρέμενε ένα σύνολο, ένα άθροισμα από μεμονωμένα και ετερογενή γεγονότα, χωρίς την απαραίτητη αλληλουχία που κάνει τα γεγονότα αυτά να αποκτούν μια ιστορική διάσταση. Στην τελευταία δεκαετία της ζωής του γράφει τον Πόρφυρα και άλλα σημαντικά ποίηματα, μερικά στα ιταλικά. Το 1851 παθαίνει εγκεφαλική συμφόρηση. Είναι και πιο ευερέθιστος, πίνει πολύ. Δεν συναντά παρά τους στενούς του φίλους. 1856. Νέο εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο θάνατος θα τον βρει στις 9 Φεβρουαρίου 1857. Με απόφαση των αρχών ορίζεται δημόσιο πένθος. Μακρύς ο λάκκος πάνηξε και πλήττω γιγαντά μου. Oh.